Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Θετικά κρίνουν στην Πειραιώ την πορεία της εσωκομματικής διαδικασίας για την εκλογή νέων προέδρων στις τοπικές οργανώσεις του κόμματος στις 13 Μαΐου. Εμείς φιλοξενούμε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ Κοζάνης και υποψήφιο ξανά για την Προεδρία, τον κύριο Παντελή Καρακασίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Καρακασίδη. Καλησπέρα σας και τους τηλεθεατές σας. Από τη Νέα Δημοκρατία υπάρχει μια αισιοδοξία από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος και από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αποτελεί μεγάλο στοίχημα για τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη η ανανέωση του κόμματος σε όλα τα επίπεδα και ταυτόχρονα το άνοιγμα στην κοινωνία. Ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα για τις εκλογικές διαδικασίες που θα πραγματοποιηθούν την επόμενη Κυριακή, 13 του Μαΐου. Οι αποφάσεις που πήραν στο τελευταίο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αλλάζοντας το καταστατικό της η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει ότι κάθε δύο χρόνια θα γίνονται εσωκομματικές εκλογές. Υλοποιούμε λοιπόν το νέο καταστατικό το οποίο ο πρόεδρος Κυριάκος Μητσοτάκης εισήγαγε και ψηφίστηκε στο το τελευταίο μας συνέδριο. Οι διαδικασίες έχουν αλλάξει όσο προς την προηγούμενη φορά. Όλοι τώρα ψηφίζονται από τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, από τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν κάρτα με μέλους. Ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ και τα μέλη της ΝΟΔΕ, ο πρόεδρος και τα μέλη των ΔΥΜΤΟ και οι σύνεδροι του κόμματος. Μάλιστα. Εσείς θεωρείτε ότι θα έπρεπε να γίνει αυτή η διαδικασία τώρα, αυτή τη χρονική περίοδο, μετά από δύο ολόκληρα χρόνια έχετε κλείσει στη θέση του πρόεδρου? Δύο χρόνια ακριβώς έχουμε κλείσει. Θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει, γιατί αλλάζοντας το καταστατικό θα έπρεπε να γίνει μια νέα, να βγαίνουν νέες διοικήσεις στις νόες όλες της χώρας, ναι, για να μπορούν να διαχειριστούν τις επερχόμενες εκλογές που έρχονται. Και μάλιστα, αυτές είναι πάρα πολλές. Ωραία. Τώρα να έρθουμε στις υποψηφιότητες. Είστε για μία ακόμη φορά, διεκδικείτε την Προεδρία της ΝΟΔΕ Κοζάνης. Την προηγούμενη φορά ήσασταν ο μοναδικός υποψήφιος και εκλεγήκατε στη θέση του Προέδρου. Τώρα, αυτή τη φορά, ο Παντελής ο Καρακασίδης κατεβαίνει ανάμεσα σε δύο συνυποψηφίους, δύο του κόμματος, τον κύριο Σαλουμίδη και τον κύριο Σαντετσίδη. Να αναφερθούμε λίγο στη δική σας υποψηφιότητα, γιατί να εμπιστευτούν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, τον Παντελή τον Καρακασίδη και σε αυτή την εκλογική μάχη στις 13 του Μαΐου. Καταρχήν να πω ότι ευχαριστώ πολύ για τους δύο συνυποψηφίους, διότι αυτό δείχνει ότι συσπηρώνεται ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας και ενδιαφέρεται πλέον και για τις κομματικές οργανώσεις. Τώρα, ως προς τη δική μου θητεία και τη δικιά μου επανεκλογή, θα έλεγα ότι πριν δύο χρόνια, βγαίνοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόεδρος, είχαμε κάνει μια αυτό, καινούργιες διαδικασίες. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι πρώτα πρέπει να κάνουμε τα του οίκου μας. Λοιπόν, όλοι ξέρετε ότι τα γραφεία δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Λοιπόν, αναλάβαμε λοιπόν να κάνουμε αναγέννηση στα γραφεία. Έχουμε κάνει μια μεγάλη αναγέννηση στα γραφεία. Έχουν γίνει ανθρώπινα πλέον τα αυτά. Μπορεί ο κόσμος να έρχεται και να μην κάνει διάφορες κριτικές. Βοηθήσαν πάρα πολύ φίλοι και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, και ξεκινήσαμε από αυτό. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπήρχαν οικονομικά ανοίγματα. Προσπαθήσαμε και τα μαζέψαμε όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή δηλαδή υπάρχει σημάζεμα μεγάλο των οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας στην Κοζάνη. Είχαν ακουστεί πολλά και ότι προχωρήσατε σε αυτό, ότι έχετε ρυθμίσει πάρα πολύ τα οικονομικά του κόμματος εδώ στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή η ΝΟΔΕ Κοζάνης στην δική μου θητεία δεν χρωστάει ούτε μία δραχμή. Είναι όλα πληρωμένα. Απλώς υπάρχουν οικονομικά έξοδα ακόμη από τις προηγούμενες θητείες, τα οποία σε ένα βαθμό 70% τις έχουμε καλύψει. Είναι όλα τακτοποιημένα. Μάλιστα. Άλλα θέματα που μπορούμε να αναφερθούμε ότι έγιναν στη δική σας θητεία, δηλαδή τι ήταν αυτό το καινούριο που πέρασε στη διάρκεια των δύο χρόνων ο Παντελής ο Καρακασίδης στη Νέα Δημοκρατία και στα μέλη του κόμματος? Προσπαθήσαμε να ανοίξουμε το κόμμα σύμφωνα με τις επιταγές του αρχηγού μας. Κάναμε ανοίγματα σε αυτό, δεχθήκαμε σκληρή κριτική για το άνοιγμα και για ορισμένα πρόσωπα. Όλα αυτά όμως έχουν γίνει σε συνεννόηση με την κεντρική διοίκηση του κόμματος και τα βήματα που μας υποδείξαν, αυτά κάναμε. Η αρχή και η εντολή του Προέδρου μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ήταν να ανοίξουμε το κόμμα. Όλοι χωράμε στο κόμμα αρκεί να δέχονται τις ιδέες και τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Εσείς πώς απαντάτε στην κριτική που δέχεστε από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και όλες αυτές τις αλλαγές για τα
τα νέα γραφεία, για την, ότι μειώσατε τα έξοδα, ότι κάνατε κάποια, ότι βγάλατε τη Νέα Δημοκρατία στην κοινωνία. Υπήρχαν και κάποιες φωνές που ασκούσαν κάποια κριτική στο Παντελή τον Καρακασίδη, ακόμα και για στελέχη που ήταν σε άλλους πολιτικούς χώρους και ήρθαν στη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, δείτε. Αντιδράσεις πάντα θα υπάρχουν. Γιατί ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Από εκεί και πέρα, εγώ προσπάθησα μαζί με τους συνεργάτες μου, όλοι μαζί, προσπαθήσαμε να ανοίξουμε το κόμμα για να μπορεί η Νέα Δημοκρατία αύριο να κυβερνήσει την χώρα για να σωθούμε από αυτή την κυβέρνηση που υπάρχει. Από εκεί και μετά, πάντα υπάρχουν κάποιοι που θα λένε ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτό έτσι και να γίνει αλλιώς. Φυσικά δεν έχουμε κάνει τα πάντα, διότι προσπαθήσαμε, όπως είπα από την αρχή, να βάλουμε σε μια τάξη πρώτα τα του οίκου μας και μετά ανοίγοντας σιγά σιγά το κόμμα προς την κοινωνία. Τα γραφεία ήταν ανοιχτά. Τέσσερις φορές την εβδομάδα ερχόμουν εγώ. Είχαμε κάνει μια αυτή να έρχονται και τα άλλα μέλη της ΝΟΔΕ και αυτά. Αυτό δεν έχει υλοποιηθεί. Δεν ξέρω το. Ευελπιστούμε ότι με την καινούργια θητεία να το υλοποιήσουμε. Μάλιστα. Τώρα, με την καινούργια θητεία, σε περίπτωση που εκλεγείτε, ποια είναι το καινούριο που θέλετε να φέρετε στη Νέα Δημοκρατία, βάσει και αυτά που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι θέλουμε το άνοιγμα στην κοινωνία της Νέας Δημοκρατίας. Ανανέωση και άνοιγμα, αυτό λέει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Με την αλλαγή της ηγεσίας και τις δομικές αλλαγές της οργάνωσης, η Νέα Δημοκρατία βρήκε πλέον το βηματισμό της. Στην προσπάθειά μας αυτή και την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας θα συμμετέχει και η Νόρε Κοζάνης. Πρώτον, δημιουργώντας συνθήκες εξωστρέφειας και καθόδου στο λαό. Οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να γίνουν κατανοητές στον λαό, με στο μεγαλύτερο μέρος των πολιτών. Θα πρέπει να διευρυνθεί πέρα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες κτλ. Να δημιουργήσουμε ομάδες κατερτισμένες πλήρως με το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία άτομα αυτά θα οργώσουν όλο το νομό από χωριό σε χωριό και από καφενείο σε καφενείο, διαδίδοντας το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και στο τελευταίο σημείο της χώρας και του νομού. Και αυτό είναι άλλωστε που θέλει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και τα στελέχη του κόμματος. Τώρα, είχαμε και την επίσκεψη τις προηγούμενες ημέρες ενός κλιμακίου της Νέας Δημοκρατίας. Επικεφαλίσταν οι εκπρόσωπος του κόμματος, οι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, η Μαρία Σπυράκη, μαζί με αρκετούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πώς σχολιάζετε την επίσκεψη? Ήταν και αρκετοί αυτοί, ακόμα και από άλλα πολιτικά κόμματα, που άσκησαν κριτική γιατί τώρα έρχεται η Νέα Δημοκρατία να επισκεφτεί την περιοχή και να μιλήσει για την ΕΔΕΗ. Η Νέα Δημοκρατία, αν θυμάστε καλά, πέρυσι, 15 μέρες πριν έρθει ο πρόεδρος μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο νομό Κοζάνης, ανακοίνωσε το πρόγραμμα για την ενέργεια της χώρας. Λοιπόν, δεν ήρθε όλοι γνωρίζουν το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, όλοι το γνωρίζανε. Τώρα ψηφίστηκε ένα νέο νομοσχέδιο και αυτά. Λοιπόν, και πάλι η Νέα Δημοκρατία, με την κυρία Σπυράκη, την εκπρόσωπο του κόμματος, τον κύριο Σκρέκα και άλλους 7 βουλευτές. Τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον κύριο Σκρέκα, τον κύριο Μποκόρο, την κυρία Αντωνίου από εδώ δίπλα από τον νομό Καστοριά, ο κύριο Κασαπίδης του νομού μας, ο κύριο Κατσιφάδος από τον Πειραιά. Έχουν έρθει να επισκεφθούν τους χώρους της ΔΕΗ, τα ορυχεία και τους ΑΕΣ, για να πούν στους εργαζόμενους της ΔΕΗ ποιο θα είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό εξάλλου και δεν το ψηφίσε η Νέα Δημοκρατία το νομοσχέδιο αυτό. Πήγαμε ανοιχτά, είπαμε ότι θα πάμε σε στρατηγικό σχεδιασμό. Απήντησαν σε όλες τις ερωτήσεις των εργαζομένων, γιατί μίλησε η κυρία Σπυράκη μέσω ασυρμάτου στο Ορυχείο Καρδιάς. Ο κύριος Καλαφάτης που πήγε στην πέμπτη μονάδα. Στον ΑΕΣ Αμιντέο που πήγε ο κύριος Μποκόρος και ο κύριος Κατσιφάδος. Στον ΑΕΣ Μελίτης που είναι και ο ΑΕΣ ο οποίος πουλείται με νέο νομοσχέδιο. Δώσανε το στίγμα της Νέας Δημοκρατίας τι θα κάνει. Γιατί η Νέα Δημοκρατία θέλει να λέει την αλήθεια και να λέει αυτό που μπορεί να κάνει την δεδομένη στιγμή. Είναι έτοιμη τώρα η Νέα Δημοκρατία από αυτά που λέει ο πρόεδρος για τις εκλογές, σε περίπτωση που προκηρυχθούν εκλογές, αν και δεν βλέπουμε, γιατί ο κύριος Τσίπρας άφησε άλλες ημερομηνίες, να μιλάμε για τον Οκτώβριο του 19. Είστε έτοιμοι, ανά πάσα στιγμή, η Νέα Δημοκρατία, αύριο το πρωί προκηρύξει ο κύριος Πρωθυπουργός εκλογές, η Νέα Δημοκρατία είναι πανέτοιμη να προχωρήσει
και να γίνει η κυβέρνηση της χώρας. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Καρακασίδη, αποτελεί πονοκέφαλο για εσάς και την ΟΔΕ τα ονόματα που ακούγονται για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας? Ακούγονται πολλά ονόματα τώρα τελευταία στα δημοσιεύματα κλπ. Ο εκείνος θα είναι μέσα, ο άλλος θα είναι έξω, εκείνοι θα μπουν μέσα, υπάρχει το Μητρώο Στελεχών. Πώς τα σχολιάζετε όλα αυτά όσον αφορά το ψηφοδέλτιο? Και πολλές φορές ακούσαμε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να διαφωνεί με άτομα που βγαίνουν έξω και λένε εγώ θα είμαι στο ψηφοδέλτιο. Είχαμε και κάποιες περιπτώσεις που είχε κάνει και δηλώσεις ο κ. Μητσοτάκης ότι και όσοι δηλώνουν και τους διέγραψε ότι δεν θα είναι υποψήφοι. Για σας αποτελεί πονοκέφαλο όλη αυτή η ιστορία? Όχι, είναι ένας ευχάριστος πονοκέφαλος αυτός. Είναι τιμή για το κόμμα που επιφανείς άνθρωποι του νομού μας ενδιαφέρονται να είναι υποψήφοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θα χαιρόμουν να είναι ακόμα περισσότεροι οι υποψήφοι. Αυτό δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σε καλό δρόμο, ότι ο κόσμος άρχισε να πιστεύει πλέον το πρόγραμμα του αρχηγού μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αν αυτή τη στιγμή βρεθούν και 50 και 60 και 100 άτομα, αυτό θα είναι καλό. Αυτά θα γίνουν μέσα από διαδικασίες του κόμματος. Από ό,τι ξέρω, υπάρχει μια επιτροπή που τα επεξεργάζεται αυτά. Αυτά είναι από το κεντρικό. Από την κεντρική πολιτική σκηνή, ο αρχηγός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα επιλέξει ποιοι θα είναι σε αυτό. Χαίρομαι όμως ιδιαιτέρως εγώ που ενδιαφέρονται πάρα πολλά άτομα να είναι στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Άρα δηλαδή η επιλογή ακόμα και στελεχών που ήταν πρώην βουλευτές, πάλι και αυτοί οι στελεχών που ήταν στην αυτοδιοίκηση, και αυτή θα γίνει σίγουρα από την εκλογική διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί από τα κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, αυτό, όλα από τα κεντρικά, συνεννόηση πάντοτε με τις κατατόπους ΝΟΔΕ και τα στελέχη της. Εμείς θα μας ζητηθεί και θα πούμε τη γνώμη μας για τον κάθε έναν που ενδιαφέρεται και αυτά. Θα πούμε τι απήχηση έχει στον κόσμο, τι ακούμε εμείς. Όλοι μαζί, όλοι οι ΝΟΔΕ και όλα τα στελέχη τα οποία θα παρτίζουν την ΝΟΔΕ Κοζάνης. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα ο αρχηγός και το επιτελείο του θα επιλέξει αυτούς που θέλει να είναι υποψήφιοι στο νομό.